Με τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου Ζάιρο που αποκτήθηκε δανεικός για ένα χρόνο από τον Πάο, ολοκληρώθηκε και επίσημα η μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού για τον Πα Γιάννενα. Η τυπική επιβεβαίωση τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου ήρθε σήμερα, αφού οι διαδικασίε ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη, τελευταία ημέρα τη μεταγραφική περίοδου, με τον Ζάιρο να βρίσκεται στα γραφεία τη ΠΑΕ και να προβάρει τη φανέλα τη νέα του ομάδα. Στι πρώτε του δηλώσει, στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑΣΟ, ο Ζάιρο τόνισε Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο κ. Χριστοβασίλη, τον διευθυντή του Ποδοσφαιρικού Τμήματο κ. Νιαρχάκο και τον προπονητή κ. Πετράκη για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στι ικανότητέ μου και για τι προσπάθειέ του να με φέρουν στην ομάδα. Ο ΠΑΣ συνεχίζει είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα να δείξω την αξία μου και υπόσχομαι να δουλέψω σκληρά με του νέου προπονητέ και συμπέκτε μου για να πετύχουμε του στόχου του Συλλόγου. Ο Ζάιρο αποτελούσε διακαή πόθο τη τεχνική ηγεσία του ΠΑΣ κάτι που φάνηκε από το ότι η ομάδα περίμενε υπομονετικά ω την τελευταία στιγμή για να τον αποκτήσει με τον κίνδυνο να εισπράξει αρνητική απάντηση και να τρέχει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή να καλύψει τη θέση με άλλον παίκτη. Τέλος, καλό, όλα καλά. Όμως με τον Ζάιρο να βρίσκεται ήδη στην πόλη και να ξεκινά προπονήσει με την ομάδα. Με το τέλο των μεταγραφών, ο ΠΑΣ μπορεί να ισχυριστεί ότι κάλυψε όλα τα κενά που δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι με τη φυγή των Ήλιτς, Μανιά, Τσουκαλά και Στρούνα, αποκτώντας στις θέσεις τους ποιοτικού παίκτε και μικρότερους σε ηλικία. Αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στου Ζωσιμάδε, ο Πας δίνει το τελευταίο πιθανότατα φιλικό παιχνίδι προετοιμασία με αντίπαλο την ομάδα των Τρικάλων. Το ερωτηματικό σχετίζεται φυσικά με το εάν το πρωτάθλημα τη Super League θα ξεκινήσει ή όχι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κάτι που μπορεί να εξαρτηθεί και να αποφασιστεί στην αυριανή συνάντηση της Super League με τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Κοντονή.